Η ερώτηση είναι η εξής, ότι στο προσεχές φεστιβάλ της Βενετίας υπάρχει μια ελληνική συμμετοχή για την καλύτερη ταινία. Είναι αστυνομικό καινοτόμο thriller του Έλληνα σκηνοθέτη του Μαρίνου Ζουνίδη. Ο τίτλος είναι «Η Λεωφόρος του Λαγού». Αν το ξέρετε, είναι η πρώτη ερώτηση. Το έχω ακούσει, ναι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Run. Προβάλλει τον ελληνικό κινηματογράφο και βοηθά στην ανάπτυξη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κι εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και εμείς σας στείλαμε μαλάκα να δάσκουμε μουσικά και ο άλλος τώρα εντάξει τρελάρει τον κόσμο. Εντάξει, τροπή. Έσο! Να έρθει εδώ να μας τα πεις εμάς. Εδώ, 2 χέρια, 3 πόδια. Φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, LGR, γεια σας. Ακόμα ένα βίντεο από το αγαπημένο σας site, όπως μας στέλνετε συνέχεια στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Google Plus, στο Twitter. Δεχόμαστε καταιγισμό μηνυμάτων, πότε θα κάνουμε το νέο βίντεο. Ορίστε λοιπόν, είμαστε εδώ. Θοδωρής Ρίγανης, Αριστοτέλης Αβίδης, για το νέο βίντεο και φυσικά για την κλήρωση του διαγωνισμού του προηγούμενου Σαββάτου. Μόνο του προηγούμενου Σαββάτου, καθώς την Κυριακή σημειώθηκε jackpot και τα 50 ευρώ θα μοιραστούν στους δύο διαγωνισμούς που θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια του Σαββάτου και το πρώτο είναι Manchester City Tottenham. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά και καλά ταμεία. Λοιπόν, Manchester City Tottenham. Εδώ υπάρχει ένα derby, το οποίο βέβαια βρίσκει τις δύο ομάδες σε διαφορετικό momentum. Η City έρχεται από την απίστευτη φάπα από την Everton με το 4-0. Μιλάμε για επική σφαλιά. Έχει συνέλθει ο Πέπε. Είναι, πάει για αρνητικό ρεκόρ στην καριέρα του ως προπονητής. Νομίζω ότι δεν έχει ξανακάνει τόσες ήττες και αν όλα πάρει φυσιολογικά θα κάνει κι άλλες. Και είχε ξεκινήσει με το ακριβώς αντίθετο. Είχε ξεκινήσει με ρεκόρ συνεχόμενων νικών. Εδώ τώρα είναι ευκαιρία για όλους τους haters του Πέπε να βγουν και να πούνε ότι στο πρώτο σοβαρό πρωτάθλημα που πήγε. Εννοώ σοβαρό. Να παίρνω πίσω το κουτί. Στο προηγούμενο βίντεο μας το έκραζε στο αγγλικό. Τώρα λες το πρώτο σοβαρό. Μα είναι σοβαρό. Το κράζω γιατί δεν έχει οι Άγγλοι. Μελισανίδα. Υπό την έχουν υπερτιμηθεί οι Άγγλοι. Άμα δεν υπήρχαν οι ξένοι, αυτό εννοώ. Αλλά από εκεί και πέρα σοβαρό εννοώ. Αυτό που το προσάπτουν είναι ότι με την Βαρσελόνα είχε ομαδάρα. Τα περνάει και στην Γερμανία όντω είναι μόνο. Όχι, εντάξει, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Όχι, έχει καλό παίκτη, απλά έχει και άλλε ομάδε. Δεν πα με τη Λεβάντα και την Λοιπόν. Και η Μπάγκερ δεν ήταν έτσι. Η Μπάγκερ παίζει μόνο τη στη Γερμανία, εντάξει. Άντε με την Τόρκμουντ, 9,5 ομάδα. Λειψία. Κλάιν για μάιν. Λοιπόν, τότε να μείνει σε πολύ διαφορετική κατάσταση. Έρχεται από 5-6 νίκε στο πρωτάθλημα. Αν κάνει και 7η. Νομίζω ότι κάνει ρεκόρ πάρα πολλών χρόνων στην ιστορία της. 7 σερί λένε εδώ τα κοιτάπια μου ότι έχει να κάνει από το 1967. Ορίστε. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει, τώρα ντέρμπι είναι, θα πάμε με τον goal-goal υπό την προϋπόθεση για το σκεπτικό ότι και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Έτσι ακριβώς. Goal-goal το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 1,65 μέσο όρο στις στοιχηματικές εταιρείες. Η City έχει σκοράρει σε όλα τα εντός, να πούμε κι αυτό. Ακριβώς, ναι. Προέρχεται από 5-6 εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, όμως κόντρα στην Tottenham. Έχει καλή παράδοση. Και φυσικά να πούμε και για τους δύο παίκτες της Tottenham οι οποίοι βρίσκουν συνεχώς λυκείο. Σωστό, ναι. Τον Γκέιν και τον Άλλη. Από 5 γκολ, τα τελευταία 10 γκολ τα έχουν βάλει αυτοί. 5-5. Οπότε, αν κάποιος θέλει να επιλέξει και ένα ειδικό στοίχημα για anytime scorer ή για first scorer, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στον Γκέιν και στον Άλλη ή και στο live bet μπορεί να το επιλέξει. Λοιπόν, Manchester City Tottenham, goal στο 1.65. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Πάμε, ναι. Ωραία, 5 νικητές. Βγάλω εγώ 2,5 και σε 2,5. Όχι, δεν έχει και 2,5. Βγάλω και κανένα, πόσο. Τσολιάς Greek Athens, YouTube. Ο Γιάννης Ιωάννου από το Facebook. Παντελής Κριστιανό, είναι από το Facebook. Τρελοψαράκι Βυθός, από το Facebook. Από τι λέτρα είναι άντρας. Καλά μην το λες. Τζένι Λάγιο, από το Facebook, το δεύτερο που βγάζω εγώ. Ωραία, λοιπόν, οι 5 τυχεροί, οι οποίοι κερδίζουν 10 ευρώ σε κάρτες, θα επικοινωνήσουν με message στο inbox του Facebook για να μάθουν πώς θα πάρουν το έπαθλο που έχουν κερδίσει. Συνεχίζουμε με Bundesliga, Werder Dortmund. Έχουμε προγνωστικά
Βασικά δεν έχουμε πει εδώ στον κόσμο ότι έχουμε στείλει το Μελίδη στο δρόμο. Πας και κάνει κανένα ρεπορτάζ. Hello, how are you? Κάτι το τι έφερε είναι άλλο. Άλλο, το στείλαμε να πάρει προγνωστικά από τον κόσμο και έχει αρχίσει να τρολάρει ασύστολα. Έχει αναλάβει η Ελλάδα να κάνει τον τελικό του Champions League εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2020. Ναι. Θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο Δημήτρης Κοντικάκης του Ευόσμου, ναι. Υπερσύγχρονο. Αν πιστεύεις ότι αυτή η απόφαση θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και της Θεσσαλονίκης και γενικότερα ειδικά της περιοχής εκεί πέρα του Ευόσμου. Ίσως, τι να σας πω. Ναι. Αλλά όχι, δεν συμφωνώ να γίνει εδώ. Your friend? Doesn't know. Can I translate? No. Δεν συμφωνείς, γιατί? Όχι. Καλύτερα να γίνει εξωτερικό ή κάπου αλλού. Μα και εμείς είμαστε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο Champions League. Εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν μου αρέσει. Werder Dortmund. Λοιπόν, εδώ είναι ένα παιχνίδι που παλιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και ένα σχετικό derby, αλλά συγγνώμη, πλέον η Werder είναι σε καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Έχει φοβερή παράδοση στα γκολ το ζευγάρι. Νομίζω ότι έχει εκεί πέρα ένα πολύ, πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Έτσι ακριβώς. Τα τελευταία 5 μάτς μεταξύ τους σημειώθηκαν 23 γκολ. Δηλαδή πάνω από 4,5 γκολ ένα μάτς. Μιλάμε για εκπληκτικά νούμερα. Για ένα ζευγάρι με φοβερά σκορ. Έχει κάτι πεντάρες στην Dortmund τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή την έχει στη ΦΑΠΑ, ας πούμε. Έτσι. Να πούμε ότι αυτά τα στατιστικά δεν τα λέμε για να τα πούμε για μέσα με το βίντεο. Τα λέμε για να πάρετε και μια αφορμή για να παίξετε κάποια ειδικά στοιχήματα, over-under, goal-goal. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πρόκειται για παιχνίδι επιστροφής από χειμερινή διακοπή. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι κάθε ομάδα, δηλαδή το πώς θα εμφανιστεί, πώς τι έχει δουλέψει, τι έπιασε από τη δουλειά που έκανε. Οπότε είναι και λίγο περίεργο. Ξεκουράστηκαν καλά, Υπάρχει μια φρεσκάδα, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Η Dortmund είναι το λογικό φαβορί, έστω και αν εκτός έδρας ειδικά δεν πείθει. Δηλαδή έχει κερδίσει μόνο μία φορά στις τελευταίες 6 εξόδους, αν κάνω λάθος. Οπότε είναι λίγο δύσκολο και για αυτήν να πούμε ότι σίγουρα θα κερδίσει. Παρ' όλα αυτά η Werder είναι τόσο χωνή. Έτσι, τη χειρότερη άμυνα της Bundesliga μέχρι στιγμής. Ναι, η χειρότερη άμυνα με πάρα πολλά over, με πολλά goal-goal. 34 goal έχει δεχτεί. Και έχει 8 στα 8 εντός έδρας goal-goal, τα οποία είναι τα 7 από αυτά που συνοδευτεί και με over 2,5. Άρα είναι το κλασικό όσα πάνε και όσα έρθουν. Ακριβώς. Οπότε θα πάμε με το ασιατικό handicap της Dortmund. Εμείς θα πάμε με το ασιατικό handicap της Dortmund σε απόδοση 2,05, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στοιχηματίζουμε η Dortmund να νικήσει από 2 goal και πάνω. Να, τουλάχιστον να επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά που δίνουμε για τα goal. Αν η Dortmund νικήσει με ένα goal διαφορά, δεν χάνουμε, επιστρέφεται το πονταρισμά μας. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο Ολυμπιακός. Ξάνθη. Ολυμπιακός Ξάνθη. Ποιος θα το περίμενε ότι ο Ολυμπιακός Ξάνθη θα ήταν ντέρμπι κορυφής μετά από... Απίστευτο πραγματικά. Με 8 πόντους μόνο διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και λέω μόνο γιατί είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά βέβαια έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα, είναι σε πολύ μεγάλες διαφορές από τους άμεσους διεκδικητές, δηλαδή Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν έχει στραβοπατήσει στα δύο τελευταία. Ακόμα και αν έχει στραβοπατήσει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Με Πλατανιά το 2-2 εκτός έδρας και με τον Αστέρα Τρίπολη το 0-0 εκτός έδρας. Η Ξάνθη έρχεται από δύο σερί νίκες εντός με Παζιάννα και με Ηρακλή. Είναι τρένο. Έτσι. Για τις καλύτερες ομάδες εκτός έδρας. Με 5 νίκες. Μπορεί να είναι και πρώτη στα εκτός έδρας. Είναι πρώτη. Έχει χάσει μόνο μία φορά στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από εκεί πέρα. Και αυτό έγινε Αύγουστο, οπότε έγινε Σεπτέμβριο. Θεωρούμε ότι θα έχει ουσία το παιχνίδι. Δηλαδή θα αντισταθεί ανταγωνισμό. Ναι, αυτό εννοώ. Θα έχει ανταγωνισμό γιατί Ξάνθη είναι καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν πείθει γενικότερα φέτος. Ανεξαρτήτως της διαφοράς που έχει αποκομίσει, είναι κυρίως αποτέλεσμα της ανυπαρξίας των υπολείπων ομάδων. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι θα είναι κλειστό το match. Το no goal είναι επιλογή. Το no goal είναι επιλογή μας το 1,73 και είναι επιλογή μας και για έναν επιπλέον λόγο. Καθώς ο Ολυμπιακός προέρχεται από 10 σερί νίκες επί της Ξάνθης. Και στις 7 από τις οποίες δεν έχει δεχτεί goal. Λοιπόν, no goal, Ολυμπιακός Ξάνθης σε απόδοση 1,73 κατά μέσο όρο στις online στοιχηματικές εταιρείες. Συνεχίζουμε με Ισπανία και Πριμέρα Division, Villarreal Valencia. Και αυτό ένα παιχνίδι που θεωρητικά θα μπορούσε να είναι derby. Αν βέβαια η Valencia ήταν αξιοπρεπής φέτος, κάτι που δεν συμβαίνει. Μάχεται για την παραμονή, είναι στην 17η θέση, μόλις το συν 4 από την ζώνη του υπερβασμού. Στον αντίποτα η Villarreal είναι αρκετά ψηλά, με 31 βαθμούς σε έκτη θέση. Τρέχει ένα καλό αίτητο σερί 5 αγωνιστικών.
Εντάξει, παιχνίδι που πηγαίνει προς τα αριστερά, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Έχει, ο Άσος είναι πάντα μια επιλογή. Νομίζω ότι έχει καλή παράδοση τα τελευταία χρόνια. Και λόγω έδρας. Και λόγω έδρας, ναι. Σημασίας που έχει για τη Villarreal το παιχνίδι. Και έχει ένα φοβερό στατιστικό για να πούμε για τον κόσμο που ασχολείται κυρίως και με γκολ και με over. Για τη Βαλένθια, η οποία είναι η μοναδική ομάδα στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Θα πεις κάτι σημαντικό τώρα, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπεις ότι έχω πάρει το ύφος του σημαντικού. Λοιπόν, είναι η μοναδική ομάδα σε όλα, στα 5 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης που έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματα. Καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη δεν το έχει καταφέρει αυτό. Οπότε είναι ένα στοιχείο για το γεγονός ότι. Τερματοφύλακας πάει για ένα νέο συμβόλαιο, βέβαια. Προφανέστατα. Και άμα δεν βάλει γκολ η Βιγεράλα, το κλείσει το μαγαζί. Εντάξει, δεν παίζουμε. Η Βαλένθια, βλέπω εδώ πάλι στα κοιτάπια μου, λέει δέχτηκε γκολ στα τελευταία 26 εκτός έδρας παιχνίδια της Πριμέρα Διβιζιόν. Το χειρότερο της σερί μετά το 1983. Γενικά είναι από τις χειρότερες σεζόν της ιστορίας της φέτος αυτό που κάνει. Βέβαια έρχεται από σπουδαία νίκη 2-1 επί της Εσπανιόλ, νίκη ανάσα. Τώρα. Θα δούμε αν αυτό το παιχνίδι είναι η απάρχη για κάτι καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε για τα παιχνίδια του Σαββάτου. Περιμένουμε τα δικά σας προγνωστικά. Βλέπουμε τον Άσο, δεν το είπαμε. Α, δεν είπαμε το τέτοιο. Ωραία. Κοίταξε τι θέλετε. Άσο σε απόδοση 1,95. Ό,τι θέλετε, αλλά να φάει γκολ Βαλένθια. Έτσι. Κλείνουμε με τα παιχνίδια του Σαββάτου. Περιμένουμε τα δικά σας προγνωστικά τόσο στο βίντεο, κάτω από το βίντεο στο YouTube, όσο και κάτω από το βίντεο στο Facebook για την κλήρωση που θα γίνει με έπαθλο 70 ευρώ σε κάρτες. Ήταν πολύ μικρό βίντεο, μόνο 700 λεπτά.